ένα σχόλιο για τον κύριο Μπογδάνο, αν θέλετε να κάνετε, και να πάμε μετά και στα θέματα τα οικονομικά που ενδιαφέρουν την καθημερινότητα του κόσμου. Ωραία. Οι συμπεριφορές αυτές που είδαμε από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Μπογδάνο, δεν είναι κάτι το καινούριο. Ήδη έχει δείξει δείγματα γραφής και δείχνει να εξελίσσεται σε έναν κατ' επάγγελμα και κατά συρροή χαφιέ. Αυτή είναι η πρακτική και πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά της. Πριν από εχθές συγκεκριμένα έκανε αυτή την ανατριχιαστική ρατσιστική αναπαραγωγή της λίστας των μαθητών αλλά και της εκπαιδευτικού. Ο Μπογδάνος παραβίασε ακόμα και αυτή που την υφιστάμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Ειδικά όμως για αυτή τη διαρροή και τη δημοσιοποίηση η κυβέρνηση όφιλε να δώσει εξηγήσεις, κάτι το οποίο το απέφυγε και δεν το έκανε. Πρέπει η κυβέρνηση επιτέλους. Παπαναστάση, είναι πολύ βαριά η φράση χαφιές για μέλος. Είναι χαφιές, το λέμε με πλήρη γνώση και συγγνώμη. Δεν κατέδωσε κάτι τώρα. Έκανε τεράστιο λύση. Κοιτάξτε να δείτε. Ο ελληνικός λαός μέσα από τη μακραίωνη ιστορία του ξέρει ποιοι είναι οι χαφιέδες. Χαφιές ήταν και αυτός με την κουκούλα που σήκωνε το δάχτυλο στην Κοκκινιά. Και έδειχνε ποιος θα εκτελέσει. Παράδειγμα σας φέρνω για να σχηματοποιήσουμε την έννοια χαφιές. Ο χαφιές είναι πάντα χαφιές. Είναι αυτός ο οποίος δείχνει για να ακολουθήσουν από εκεί πέρα οι διώξεις. Τώρα ας πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Μία στιγμή κύριε Λοβέρδο. Μία στιγμή σας παρακαλώ κύριε Λοβέρδο. Να τελειώσω να πω και για το κόμμα σας και θα σας ακούσω μετά. Η Νέα Δημοκρατία βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, και προσπάθησε να μαζέψει τα σημάζευτα. Μετά από τις αντιδράσεις οι οποίες γίνανε και προκλήθηκε και με καθυστέρηση δήλωσε ότι ήταν ένα λάθος η πράξη του κυρίου Μπογδάνου, το ανεπαρήγαγε και ο κύριος Λοβέρδος, και πως ανάλογα λάθη στο μέλλον δεν θα μπορούν να γίνονται αποδεκτά. Σήμερα μπορούν. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ο λαός και το αξιολογεί και το κρίνει. Όμως θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά, δεν είναι πρώτη φορά που με ασφαλίστικο τρόπο επαναλαμβάνω ο ίδιος το χαφιερισμό. Λέει, με ο ίδιος, κύριε Παπαναστάση, να πω, επειδή δεν είναι στην κουβέντα μας, να πω εγώ το ίδιος λέει ότι αυτή η αντίδραση και αυτή η σκληρή χαρακτηρισμή τον στοχοποιούν και τον ίδιο πια. Δηλαδή, γυρίζει πίσω αυτό το για το οποίο τον κατηγορείτε. Ότι τώρα τον στοχοποιείτε εσείς. Η απάντηση είναι κριτική αυτή τον στοχοποιεί τώρα. Ας πρόσεχε κύριε Ξενάκη. Ας πρόσεχε. Κάνει συνειδητές επιλογές αυτός ο κύριος. Κύριε Παπαναστάση, παρακαλώ. Μία παρατήρηση θα ήθελα να κάνω. Ότι ίσως είναι παραπλανητικό σε κάποιο βαθμό το να εστιάζουμε προβλήματα τα οποία είναι καθαρά ρατσιστικά, σαν αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν τον Μπογδάνο και τις πράξεις του, να τα εστιάζουμε στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου. Θα πρέπει να τα δούμε ευρύτερα για να κατανοήσει και ο ελληνικός λαός ότι πέρα από τα πρόσωπα είναι απότοκες αυτές οι θέσεις συγκεκριμένων πολιτικών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο παρελθόν από κυβερνητικά χείλη της Νέας Δημοκρατίας είχαν μιλήσει, είχαν ακουστεί εκφράσεις για ανακατάληψη πόλεων, τα οποία καλλιεργούσαν ρατσιστικά αισθήματα και ρίχνανε και νερό στο μήλο της ρατσιστικής προπαγάνδας. Υπάρχουν για την παραβατικότητα μιλούσαν. Στα εξάρχεια μιλούσαν για την παραβατικότητα. Η παραβατικότητα δεν είναι μόνο τα από τους μετανάστες. Επίσης, είναι πάρα πολλά ρατσιστικά εγκλήματα τα οποία μένουν ανεξιχνίαστα. Τον ρατσισμό και τις νοοτροπίες Μπογδάνου τις καλλιεργούν τα hot spot, τα ονομαζόμενα, και αυτός ο εγκλισμός των προσφύγων και των μεταναστών, για την έλευση των οποίων στην ολλανδικό χώρο έχει τεράστια ευθύνη και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα προηγούμενα κόμματα. Σας λέει όμως η Νέα Δημοκρατία, κύριε Παναστάση, σας λέει η Νέα Δημοκρατία όμως ότι επί Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε η διαδικασία για τη Χρυσή Αυγή, επί Νέας Δημοκρατίας μπήκανε στη φυλακή τελικώς οι χρυσαυγίτες και σας απαντούν και μπήκε και στο στόχαστρο η Νέα Δημοκρατία ολόκληρη. Θυμάστε τα περιστατικά στη Βουλή με τον κύριο Δένδια, με διάφορα άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τα θυμάστε όλα αυτά. Και το ότι συλλήφθη να κατηγορείται μια παράταξη ότι είναι μια ακροδεξιά παράταξη όταν υπάρχει αυτό το προηγούμενο είναι λίγο άδικο. Κοιτάξτε, εγώ δεν είπα τη Νέα Δημοκρατία ακροδεξιά παράταξη, αλλά να πούμε δύο λόγια για τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή, η δίκη της Χρυσής Αυγής, ας πούμε, ήταν μια δίκη η οποία τράβηξε πολλά χρόνια και είχε τεράστια ευθύνη και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, το ότι υπήρξε καταδίκη της Χρυσής Αυγής
είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, ήταν ακόμα και με το υπάρχον δικονομικό σύστημα, είχαν κάνει συγκεκριμένα εγκλήματα και καταδικάστηκαν. Αλλά από εκεί και πέρα. Δεν ήταν καν κυβέρνηση. Τι λέτε τώρα. Και όχι μόνο αυτό, Νίκο, να πω κάτι. Κάνουμε ένα θεμελιώδες λάθος. Δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Οι κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες, οι αρμόδιες, αν προχωράει διαδίκαιο. Είναι και αυτό. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό είναι το μεγαλύτερο κόμμα στην Ελλάδα. Και σαν τέτοιο κόμμα περιλαμβάνει. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Μέχρι τις παρυφές κεντροαριστεράς. Του αστικού κράτους, αυτό το της κόμμα, αστικής τάξης το με τον φασισμό. Κύριε Λαβέρδο, να σας πω κάτι. Να ακούσουμε και εσάς. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα. Για το κομμάτι ακρίβεια το οποίο... και λένε καινούργια μέτρα. Το οποίο η κυβέρνηση αποδίδει σε πολύ μεγάλο βαθμό στη διεθνή συγκυρία και λέει για το κομμάτι της χειροκέρδειας και ο Λαβέρδος υπάρχει μεν, αλλά ό,τι είναι δυνατόν να γίνει και μπορεί να γίνει, γίνεται. Μάλιστα. Καταρχάς να πούμε ότι υπήρξαν εξαγγελίες οι οποίες, αν θέλετε, κατά κυβερνητικής υπουργικής δήλωσης είχαν σκοπό και την καταπολέμηση της ακρίβειας. Πρέπει να πούμε όμως το εξής, ότι οι εξαγγελίες της έκθεσης Θεσσαλονίκης δεν έγιναν με ένα κοντέρ μηδενισμένο με τη χώρα να ξεκινάει από το μηδέν. Η περίοδος αυτή που έγιναν οι εξαγγελίες είναι μετά τα σκληρά νομοθετήματα, τα αντεργατικά της κυβέρνησης, τα οποία σκοπό είχαν, αν θέλετε, να αυξήσουν, να βελτιώσουν την ανάπτυξη, αλλά την καπιταλιστική ανάπτυξη, η οποία νομοτελειακά βασίζεται πάνω στην ολοένα μεγαλύτερη εκμετάλλευση του λαού. Και είδαμε αυτά τα αντεργατικά νομοθετήματα, τα οποία είπα ήταν η πρόθεση απόλυτης χειραγώγησης του εργατικού κινήματος, η απαγόρευση των διαδηλώσεων και η ενοχοποίηση ακόμα και της πρόθεσης διαμαρτυρίας, η κατάθεση του ιδρώτα των εργαζομένων μέσω των επικουρικών ταμείων στις τσέπες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και το τζογάρισμά τους. Και έρχεται τώρα ο Πρωθυπουργός στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και πανηγυρίζει για τα στοιχεία αύξησης του ΑΕΠ. Όμως αυτά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν αυτό να κρύψουν. Ορίστε. Κακό είναι, θα σας απαντήσω. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, θα σας... μόνο που είναι μονόπλευρο. Είναι μονόπλευρο. Γιατί είναι μονόπλευρο. Γιατί και θα σας το τεκμηριώσω τώρα με δύο λόγια μόνο. Ναι, 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 ναι. Η πραγματικότητα ποια είναι. Ότι όταν μιλάει για αύξηση του ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ναι, είναι γεγονός. Μόνο που αυτή αφορά ουσιαστικά και αποκλειστικά τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να μπαίνουμε και σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης. Τις επιχειρήσεις που είδαν τα καθάριστα κέρδη τους να αυξάνονται από 18,5 δισεκατομμύρια το δεύτερο τρίμηνο του 20, προσέξτε, στα 22,7 το 21. Δηλαδή μια αύξηση του 23%. Οι υπόλοιποι δεν είναι σε αυτή την κατάσταση. Είδαν επίσης ότι τα συνολικά εισοδήματα των μισθωτών την ίδια περίοδο, την ίδια ώρα, παραμένουν στάσιμα. Και αν τώρα μέσα σε όλα αυτά συνυπολογιστεί και η μικρή υποχώρηση της επίσημης ανεργίας, τα στοιχεία είναι πραγματικά αποκαλυπτικά και δυσάρεστα, γιατί δείχνουν ακόμα και την υποχώρηση της μέσης αμοιβής των μισθωτών την ίδια περίοδο. Mm. Αυτά είναι τα στοιχεία που προδιαγράφουν και το άμεσο μέλλον για αυτούς που εμείς σαν κομμουνιστικό κόμμα νοιαζόμαστε. Μάλιστα. Και είναι οι εργαζόμενοι, είναι συνταξιούχοι, είναι ο απλός κοσμάκης. Καμιά αγωνία δεν έχουμε για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματιών, γιατί και η πολιτική της κυβέρνησης τα διασφαλίζει, αλλά είναι, αν θέλετε, και από το παρελθόν μέσα από το ξεζούμισμα των εργαζομένων, είναι πάντως μια χαρά. Να αποδεχθούμε, κύριε Παπαναστάση, ότι κόμματα που ψηφίζονται από το 25-30-35% του λαού δεν εκφράζουν. Δηλαδή, προφανώς εκφράζουν και εργαζόμενους που τα ψηφίζουν, έτσι δεν είναι. Ανθρώπους από αυτά τα στρώματα, τα κοινωνικά και οικονομικά, στα οποία αναφέρεστε πολύ τώρα. Πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία από το ΚΚΕ, όπως καταλαβαίνετε. Να πω για το ποσοστό του ΚΚΕ. Πολύ περισσότεροι. Στη συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί είναι σημαντικό να συγκρίνουμε, τον Ιούλιο είχε 5,2% και τώρα σήμερα 5,8% σε αυτό που λέμε. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, ακούσατε τι λέει ο κ. Παναστάσης. Κέρδη για τις επιχειρήσεις. Μπορώ να σας απαντήσω. Σέβομαι όλες τις απόψεις και τις απόψεις που όλοι έχουν δικαίωμα να εκφράσουν ελεύθερα η Νέα Δημοκρατία. Αν μου επιτρέπει ο κύριος Λοβέρδος. Κύριε Λοβέρδο, ναι, κύριε Παπαναστάση, πείτε, έχει ενδιαφέρον. Πείτε, κύριε Παπαναστάση. Παρακαλώ, να σας αφήσουμε, κύριε Παπαναστάση, πέστε μας. Κύριε Ξενάκη, μπορώ να πω κάτι. Όχι, μισό λεπτάκι.
Ερώτηση μόνο. Είπα. Μισό λεπτάκι. Με τη σειρά έχουμε ακόμα χρόνο. Κύριε Παπαναστάση, πείτε αυτό που θέλετε να πείτε. Ναι. Ο εγκλωβισμός των εργαζομένων σε επιλογές οι οποίες πραγματικά σε πολλές περιπτώσεις δεν αντικατοπτρίζουν και την απεικόνιση των συμφερόντων τους είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη επιστήμη. Και τα αστικά κόμματα, οι αστικές κυβερνήσεις συνολικά, την έχουν αναγάγει σε καθημερινή χρήση. Το παίρνω από το πολιτικό γραφείο για να σου κάνω το χατήρι. Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο γνωστό. Από το να μπει στο νοσοκομείο μέχρι οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, ένα και δεύτερο, μέσα στα δεδομένα ενός αστικού συστήματος και της αστικής δημοκρατίας, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε σαν μία νομοτέλεια μη μαχητή το στάτους, το εκλογικό το οποίο, το κομματικό το οποίο υπάρχει. Επειδή είναι 40 χρόνια το αντιμεταπολίτευση. Αυτό το. Δεν είναι 40 χρόνια. Είναι 45 χρόνια. Είδαμε όμως έγινε βάρη. Η Νέα Δημοκρατία, ειδικά η Νέα Δημοκρατία, ιστορικά, το ελληνικό κράτος από το 1830 και μετά, έτσι. Ιστορικά δεν υπάρχει κόμμα που να έχει τέτοια μεγάλη παρουσία χρονική με τόσο μεγάλα ποσοστά όπως η Νέα Δημοκρατία. Να το πούμε αυτό. Ιστορικά όλοι ξέρουν ιστορία. Έχασε βέβαια να πω κάτι. Σχεδόν μισό αιώνα. Η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά είναι κόμματα, και εμείς το ξεκαθαρίζουμε και το λέμε και απερίφθαστα, τα οποία στηρίζουν τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Μάλιστα. Η βάση καλά, της θα σας απαντήσω, κύριε Χατζησοκράτη, συγγνώμη. Η στρατηγική τους είναι η ίδια και είδαμε. ΣΥΡΙΖΑ, μια και το θήκη και ο κύριος Χατζησοκράτης, ήρθε σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ. Ήρθε σε αντίθεση με το σκληρό πυρήνα των επεμβάσεων. Ήρθε σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ληστική για τους πολιτικούς, για τους λαούς πολιτικούς. Φυσικά και όχι. Άρα λοιπόν, σας έφερα δύο στοιχεία που είναι οι πυλώνες της αστικής πολιτικής, στην οποία συμφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Είπε ο κ. Λοβέρδος πάντως κάτι που παρήγαγε πολιτική συζήτηση.